Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και το Ελικάρ που με κάλεσε να μιλήσω και ευχαριστώ τον Γιώργο Τουγκουμά που συνήθως αυτός είναι και υπεύθυνος για το τραπέζι που το κάνει και την ομιλία που μου την έχει δώσει. Και μου έχει δώσει το θέμα που ξέρει ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και σκέφτηκα ότι η LPA θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις που έχω κάνει. Πρώτον, τι είναι. Γιατί χρειαζόμαστε την LPA, γιατί ξέρετε, είναι μια ουσία που δεν ξέρουμε γιατί την έχουμε στο σώμα μας. Τι προκαλεί, τι λένε οι καθεδρίες οδηγίες και αν υπάρχει θεραπεία. Και ας ξεκινήσουμε το τι είναι και αυτό πώς ξεκίνησε η LPA ήταν ότι ενώ κατεβάσαμε την LDL, ρυθμίσαμε το ζάχαρο, την υπέρταση και όλους τους άλλους παράγοντες κινδύνου, μειώθηκαν τα καρδιακά συμβάματα, αλλά δεν μειώθηκαν τόσο που θα θέλαμε εμείς, οπότε η ανέβρεση άλλων παραγόντων κινδύνου ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Και ένας αυτούς τους παράγοντες κινδύνου ήταν η LPA. Τι είναι η LPA? Αποτελείται από ένα σωματίδιο της LDL. Βέβαια δεν είναι LDL αυτή που ξέρουμε, είναι LDL-like πιο πολύ θα τη λέμε. Και δύο πρωτεΐνες, απολιποπρωτεΐνη β και 100 και απολιποπρωτεΐνη α μικρό. Αν βλέπετε εδώ πέρα, είναι σε σχήμα στρόγγυλο και έχει από έξω τις δύο πρωτεΐνες. Και βέβαια, ανάλογα πώς είναι απλωμένη η απολιποπρωτεΐνη α, έχουμε μεγάλες και μικρές λιποπρωτεΐνες α. Αυτό βέβαια στο βάρος δεν αλλάζει, αλλά αλλάζει τα νανομόλ. Γιατί καμιά φορά θα σας έρθουν ασθενείς που λένε έχει 120 νανομόλ ένα λίτρο και την άλλη μέρα έχει 160. Είναι ανάλογα πόσο απλώνεται η απολιποπρωτεΐνη α. Γι' αυτό εγώ συχνά σε αυτούς τους ασθενείς μετράω και τα μιλιγκράμμα LDL, το βάρος που δεν αλλάζει. Θα τα πούμε μετά αργότερα αυτά. Τώρα όσον αφορά την LPA, δεν ξέρουμε γιατί υπάρχει. Δεν έχουν βρεθεί επαρκή στοιχεία που να λέει ότι είναι προστατευτική παράμετρος και η παρουσία τους δεν είναι απαραίτητη. Υπάρχουν άτομα που δεν ανιχνεύουν LPA ή τουλάχιστον δεν ξέρουμε ακόμα να την ανιχνεύσουμε ή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ χαμηλή LPA, κάτω από 6 μιλιγκράμμα αντίελ, μερικοί το έχουν και δεν μπορούν να μετρήσουν κιόλας. Οπότε αυτά τα άτομα μπορούν και ζουν κανονικά, που σημαίνει ότι η LPA δεν είναι απαραίτητη για να ζούμε. Βέβαια, μας έμεινε από το παρελθόν, από την εξέλιξη του ανθρώπου. Ήταν πολύ βασική στην ίαση των πληγών και τραυμάτων των ανθρώπων και της αγκιογένεσης των ανθρώπων που ήταν στην εποχή που ήμασταν κυνηγοί. Και βέβαια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αιμόσταση. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η LDL τους, επειδή η LDL προέρχεται πάντα, αυτή η LDL προέρχεται πάντα από εσωτερική σύσταση, τότε αυτή η LDL μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν τροφή στους ανθρώπους που εκείνη την εποχή δεν τρώγαν και καθημερινά. Και έδινε ένα μεγάλο προβάδισμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και εκτός από αυτό, η χοληστερόλη που είχε η LDL μέσα στο σωματίδιο της LPA χρησιμοποιόταν για την αποκατάσταση των τραυματισμών και χρησιμοποιόταν σαν να πιο εύκολα γινόταν τα τραύματα, μπορούσαν να κλείσουν. Και ένα άλλο πολύ βασικό ήταν ότι είχε μια προστασία από τις λοιμώξεις, γιατί όπως ξέρουμε όλα τα λοιμωγόνα εισέρχονται μέσω που εισβάλλουν στην κυκλοφορία μας, εισέρχονται μέσω του πλασμινογόνου που μπορούν να περάσουν στα αγγεία μας. Η αυξημένη LPA κάνει θρομβώσεις, οπότε δεν επιτρεπόταν γιατί η ΑΠΟ-α έχει ομοιότητα με το πλασμινογόνο, ανταγωνίζεται τον υποδοχεία του, οπότε τα άτομα αυτά κάνουν θρομβώσεις και έτσι δεν μπορούσαν να εισέρθουν τα ιοί και τα βακτήρια μέσα στο σώμα μας και με αυτόν τον τρόπο μας προστατεύαν από λοιμώξεις. Τώρα όσον αφορά σήμερα που αυτά πια δεν μας χρειάζονται έτσι, γιατί και έχουμε φάρμακα για τις λοιμώξεις και τρώμε και καθημερινά ενδεχομένως και παραπάνω από ό,τι πρέπει, άρα η LPA τελικά εκεί που θα μπορούσε να μας βοηθήσει και να δίνει κάποιο προβάδισμα σήμερα φαίνεται να γίνεται πια παράγοντας κινδύνου. Αυτό πολλές φορές στην ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου γίνεται, οπότε και η LPA το ίδιο. Και αυτό γιατί έχει βρεθεί ότι πρώτον
Η ΛΠΑ βρίσκεται στα τειχώματα που έχουν βλάβες των Αγγείων. Δηλαδή δεν πάει από μόνη της τα Αγγεία να μας κάνει βλάβες, αλλά βρίσκονται όταν έχουν βλάβες. Άρα προσελκύουν οι βλάβες, τις χειροτερεύουν τις βλάβες, να το πω έτσι. Δεύτερον, και αυτές μπορεί να οξυδωθούν, οπότε μπορούν μέσω των μακροφάγων να προκαλούν την αθυρομάτωσή μας. Και έχει βρεθεί πια πολλές μελέτες ότι έχει θετική συσχέτιση της αυξημένης ΛΠΑ με τις αθρωματικές βλάβες. Και είτε είναι αυτές βλάβες πρωτόγονες, είτε είναι επαναστενώσεις, είτε είναι ταυτόχρονα ή ακόμα και στα μοσχεύματα. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες και το έχουν αποδείξει αυτό. Αν κοιτάξουμε τις μεταναλύσεις, πάρα πολλές πια, όλες έχουν δείξει συσχέτιση της στεφανίας νόσου με αυξημένη ΛΠΑ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό και τελευταίες 36 μελέτες που είχε με 120.000 άτομα. Και η συσχέτιση αυτή είναι γραμμική, οπότε όσο πιο ψηλή η ΛΠΑ, τόσο μεγαλύτερο φορτίο της αθυροσκλήρωσης δημιουργείται. Και φαίνεται ότι ο κίνδυνος να νοσήσουμε συγκριτικά με αυτούς που έχουν χαμηλή ΛΠΑ είναι 3,5 φορές παραπάνω. Άρα αυτό οδήγησε στις οδηγίες, τις τελευταίες το 19, που είπαν ότι πρώτον πρέπει να μετράμε όλη την ΛΠΑ, μια φορά στη ζωή μας τουλάχιστον, γιατί συνήθως δεν αλλάζουν τα επίπεδα, μόνο εκεί που σας έχω πει όσον αφορά τον αμαμόλ, τα μιλιγκράμμια αλ-NaDL δεν αλλάζουν. Άρα μια φορά στη ζωή μας. Και δεύτερον, στα άτομα που δεν είμαστε σίγουροι σε ποια ομάδα νίκει, οπότε εκεί σίγουρα εννοώ κινδύνο ομάδα νίκει, και εκεί σίγουρα πρέπει να τη μετράμε. Και τρίτον, αν είναι πολύ ψηλή, και όταν μιλάμε πολύ ψηλή, πάνω από 180 μιλιγκράμμα NaDL ή 430 νανομόλ ένα λίτρο, θεωρείται και πρέπει να τον θεωρήσουμε το ίδιο και πρέπει να το συμπεριφερόμαστε σαν να έχει ετερόζυγη οικογενούς υπερχολεστερολεμία. Όσον αφορά τις οδηγίες ακόμα, έχουν βγει πολύ ωραίες οδηγίες πάλι από τους ενδοκρινολόγους Αμερικάνους, αυτοί είναι πάντα, μ' αρέσουν γιατί σε πολλά πράγματα βάζουν το μαχαίρι στο καρπούς και βλέπεις ότι πρέπει να κάνεις αυτό. Αν κοιτάξουμε ότι θεωρείται η ΛΠΑ βασικός παράγοντας για τα κάρδια, για κάνωσήματα, βλέπετε, βέβαια είναι non-traditional γιατί τώρα μπαίνει, βέβαια γιατί μου αρέσει. Ένας λόγος μου αρέσει ότι πρώτον την έχουν βάλει την ΛΠΑ και δεύτερον έχουν βάλει τη μεταγηματική υπερτριγλυκηριδημία σαν παράγοντας κινδύνου, βασικός παράγοντας κινδύνου. Ναι, που δεν θα το έλεγα, έτσι. Αυτοί έχουν πει σε ποιους πρέπει να μετράμε, την υπολογίζουμε την ΛΠΑ, σίγουρα σε αυτούς που έχουν καρδιακά κονόσημα, σίγουρα σε αυτούς που έχουν ιστορικό πρώιμης αθυροσκλήρωσης, σε αυτούς που έχουν μεγάλο ρίσκο να πάθουν στα επόμενα 10 χρόνια αθυρομάτωση, στις οικογένειες που έχουν στένωση αυτής, που είναι βασικό γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να βοηθάει στην ανάπτυξη στένωσης αορτικής βαλβίδας και βέβαια σε αυτούς που έχουν πρόβλημα με θεραπείες με στατίνες και πολλές φορές δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την LDL, οπότε καλά είναι τότε να μετράμε και την ΛΠΑ να ξέρουμε και τι άλλο επιπλέον έχουμε. Τώρα πώς πρέπει να τα θεραπεύουμε, να απαντήσω στην άλλη ερώτηση, είναι ότι πρώτον δεν υπάρχει φάρμακο. Φάρμακα που πρέπει να δώσουμε, που φαίνεται να παίζουν ρόλο και τα βάλανε οι ενδοκρινολόγοι οι Αμερικάνοι, είναι το PCSK9 inhibitors. Η νιασίνες εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε και είναι δύσκολο να το πάρουμε κιόλας και θέλει και μεγάλες δόσεις. Αυτοί έχουν slow release, οπότε μπορεί να το δώσουν. Η στρογγυλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δώσεις και βέβαια δίνουν την ασπιρίνη για λόγω των θρομβώσεων που υπάρχουν. Οπότε περιμένουμε το φάρμακο που θα έρθει, που είναι ένα φάρμακο άσο, που φαίνεται να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι φάση, περνάει την τρία φάση, πάει στην τέσσερα, οπότε πιστεύω σε ένα-δύο χρόνια θα έχουμε και αυτό το φάρμακο. Ένας άλλος θεραπευτικός τρόπος είναι λιποπρωτεϊνική αφαίρεση. Αυτά είναι μόνο όταν είναι σε ανθρώπους, και θα σας τα δείξω λίγο αργότερα, γιατί και εμείς οι Έλληνες κάναμε, οι ειδικοί κάναμε πια ένα consensus για να ξέρουμε πότε τη χρησιμοποιούμε. Και το άλλο που λένε, που το λέγαμε, πολλές φορές το λέγαμε, ότι πρέπει να μειώσουμε πολύ την LDL. Οπότε η LDL, αν κάποιος έχει πολύ ψηλή LPA και δεν έχει άλλους τρόπους να το μειώσει, να δώσει την LDL, να μειώσει πολύ την LDL. Αν κοιτάξουμε τα φάρμακα, οι στατίνες φαίνεται δεν έχουν σταθερή δράση, μερικές λένε ότι μπορεί και να την ανεβάσουν, οι φιβράτες μπορεί να το μειώσουν 20% και εδώ είναι αμφίβολο βέβαια. Το νικοτινικό οξύ 30 με 40% αλλά θέλει τεράστιες δόσεις και με πολλές παρενέργειες. Τα ωμέγα 3 δεν είναι σταθερά.
Η μυπομερσένη είναι πολύ καλή, αλλά στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί και έχει μόνο εγκριθεί η αναχορήγηση στους ομόζυγους. Το PCSK9 στο 20-25%. Εγώ στους ανθρώπους που έχω στεφανία νόσο και θέλω να μειώσω την LPA, το δίνω το PCSK9 επιπλέον μου, γιατί μου πιάνει και την LDL στα επίπεδα που θέλω, οπότε είναι καλά. Η λομιταπίδη και αυτή τη μειώνει, αλλά έχει έγκριση μόνο για την ομόζυγη οικογενή προχωροστεμία, έχει και αυτή πολλές παρενέργειες, δύσκολο φάρμακο. Η λιποπροτεϊνική αφαίρεση μειώνει 20-70% μπορεί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα με την πάροδο του χρόνου. Και αυτό που πρόσεξα, ότι σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός ο χρόνος. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν μια φορά το μήνα να κάνουν λιποπροτεϊνική αφαίρεση, μερικοί πιο συχνά, είναι ανάλογα το κάθε άνθρωπο. Εδώ είναι η μελέτη που έχω πει ότι το φάρμακο το καινούριο που βγαίνει, Antisense Oligonucleotide, το λέμε ASO. Το φάρμακο αυτό πιστεύω σε ένα-δύο χρόνια θα το έχουμε. Ήδη θέλουν να φτάσουν στα 8.000 άτομα, ήδη με πολύ καλά αποτελέσματα, με λίγες παρενέργειες, δηλαδή σχεδόν καθόλου, οπότε φαίνεται να είναι promising το φάρμακο. Ένα άλλο που δεν το περιμέναμε ήταν η τοπική σκηνή που σας έχω πει. Η υποανάλυση της Fourier έδειξε ότι η LPA, η ευολοκουμάμπη, συγκριτικά με την ομάδα που δεν πήρε ευολοκουμάμπη, μειώθηκε 25%. Και μάλιστα και αυτοί είχαν δει ότι τα άτομα στην ομάδα με το εικονικό φάρμακο, όταν λέμε εικονικό φάρμακο δεν εννοούμε δεν είχαν άλλα φάρμακα, παίρνουν η ευολοκουμάμπη, σας θυμίζω μόνο ότι έχει προσθεθεί στα φάρμακα που ήδη παίρνανε για τη μείωση της LDL, έτσι. Η ομάδα απλώς του εικονικού φαρμάκου δεν πήρε την ευολοκουμάμπη, όλα τα άλλα τα φαρμακά τα παίρναν. Παρόλο σε αυτή την ομάδα έδειξε ότι αυτοί που είχαν ψηλή LPA είχαν πιο πολλά συμβάματα όσον αφορά τα καρδιακά νοσήματα. Και αυτό είναι το consensus που το έχουμε κάνει με μεγάλη συμμετοχή του Γιώργου Τουγκουμά και πολλών άλλων, όπως είναι η Μπηλιανού, Σκούμας, δηλαδή άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με αυτά, ο Τούσουλης, ο Βλαχόπουλος, ο Ρίχτερ, δηλαδή μπορεί να ξεχνάω και μερικούς, και οι νεφρολόγους είχαμε μέσα που ήταν, και οι παιδίατρους είχαμε μέσα που έχουν ασχοληθεί με την οικογενή προχωροστεμία, και βέβαια ο Μελιδόνης που είχε κοιτάξει το κομμάτι διαβήτη και LPA, και έχουμε γράψει σε ποιους πρέπει να κάνουμε, και προπαντός πρέπει να θυμόμαστε ότι την LPA την κάνουμε, κάνουμε την λιποπροτεϊνική αφαίρεση όταν έχουμε ψηλή LPA συνήθως στα άτομα με πολύ ψηλού κινδύνου και έχουν πολύ ψηλή LPA και η LDL δεν είναι καλά ρυθμισμένη. Οπότε και αυτό είναι ένας παράγοντας που τότε θα πρέπει να σκεφτούμε τη λιποπροτεϊνική αφαίρεση. Τώρα εδώ, και είναι τελειώνω κιόλας, το τελευταίο slide μου είναι πώς πρέπει να αλλάξουμε τις μονάδες nanomol σε μιλιγκράμ. Είναι εύκολος τρόπος, οπότε με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον να ξέρετε περίπου πόσο ζυγίζει η LPA. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κολοβού για την σαφή και τεκμηριωμένη παρουσίαση. Απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα, κυρία Κολοβού, όπως είπατε. Τι είναι το μόριο, τι μπορούμε να το κάνουμε. Βλέπω από το chat δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο ότι στα άτομα τα οποία έχουν πρώιμη στεφανιά νόσο ή αλλιώς στην αορτική βαλβίδα, στένος αορτικής βαλβίδος και δεν βρίσκουμε κάποια άλλη αιτία, καλό θα είναι πάντα να κάνουμε την LPH. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα φάρμακο για να την αντιμετωπίσουμε, όπως είπατε, αλλά υπάρχει έρευνα και ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να έχουμε κάποια θεραπευτική δυνατότητα περισσότερη. Δεν βλέπω πάλι ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκουμά. Αν θέλετε κάτι να πείτε, κυρία Κολοβού. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ρωτήσω κάτι εγώ. Η λιποπρωτεΐνη, η μικρό α, αγαπάει τα περιφερικά αγγεία, είναι δική μου εντύπωση. Αγαπάει όλα τα αγγεία. Δεν έχει δηλαδή τόσο πολύ. Δηλαδή έχουν γίνει μελέτες και έχουν συσχετιστεί με όλα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι μόνο στα στεφανία. Παντού μπορεί να πάει. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μας κάλεσες. Χαρά μου. Πάντα είναι χαρά μου.